Γεια σας. Αυτήν την εβδομάδα θα κάνουμε εισαγωγή στον αντικειμενοστροφή προγραμματισμό. Και την επόμενη εβδομάδα, στο Σάββατο 2 του Απρίλη και ώρα 2 Κύπρου, θα απαντήσουμε ερωτήσεις ζωντανά σχετικά με όλα τα μαθήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα απαντούμε ερωτήσεις μέχρι τις 3 το απόγευμα. Σε 2 εβδομάδες θα συνεχίσουμε με την εισαγωγή μας στον αντικειμενοστροφή προγραμματισμό. Τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε ποια διαφορά του αντικειμενοστροφή προγραμματισμού από τον προγραμματισμό που κάναμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα αναλύαμε το πρόγραμμα μας ως μια συλλογή συναρτήσεων που επεξεργάζονταν τα δεδομένα μας για να παράξουν την απάντηση που ζητούσαμε. Η αναπαράσταση των δεδομένων σχεδιαζόταν αργότερα από το σχεδιασμό των συναρτήσεων και ήταν τέτοια ώστε να μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στις συναρτήσεις. Στον αντικειμενοστροφή προγραμματισμό σκεφτόμαστε τα πράγματα λίγο αντίθετο. Πρώτα βρίσκουμε ποια είναι η αναπαράσταση των δεδομένων μας, την κάνουμε σωστή σύμφωνα με τις αρχές του αντικειμενοστροφή προγραμματισμού και μετά σχεδιάζουμε τις συναρτήσεις που μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα που έχουμε ήδη σχεδιάσει. Και πάλι ο στόχος μας είναι ο ίδιος, να παράξουν την απάντηση που θέλουν. Αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθούμε στο πώς κάποιος μπορεί να δημιουργήσει αντικείμενα στη C++ και την επόμενη εβδομάδα θα επικεντρωθούμε στις διάφορες αρχές των αντικειμενοστροφή προγραμματισμού που μας βοηθούν να γράφουμε σωστά προγράμματα. Κάθε αντικείμενο που θεωρίζουμε αποτελείται από δύο πράγματα, πεδία και μεθόδους. Τα πεδία αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία του αντικειμένου και μας δείχνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το αντικείμενο. Οι μέθοδοι μεταβάλλουν τα στοιχεία του αντικειμένου και πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται τα στοιχεία του αντικειμένου. Δηλαδή, θέλουμε να κρύψουμε από το χρήστη τα στοιχεία του αντικειμένου και να του δώσουμε πρόσβαση στο αντικείμενο μόνο μέσω των μεθόδων. Με αυτόν τον τρόπο, αν ελέγξουμε την ορθότητα όλων των μεθόδων, μπορούμε να ελέγξουμε το αντικείμενο θα έχει πάντα τα σωστά στοιχεία. Πες ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε πολλά χρυσόψαρα μέσα στο πρόγραμμα μας. Θα ορίσουμε την κλάση μόνο μία φορά και αυτή θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε πολλά αντικείμενα αυτής της κλάσης. Αυτό το κάνουμε γράφοντας το όνομα της κλάσης. Μετά θα ανοίξουμε αγγείλες και μέσα στις αγγείλες θα βάλουμε όλα τα στοιχεία και όλες τις μεθόδους της κλάσης μας. Για να ορίσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο, πρέπει πρώτα να ορίσουμε την κλάση του και μετά μπορούμε να δημιουργήσουμε τα διάφορα αντικείμενα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο constructor, η οποία έχει το ίδιο όνομα με το όνομα της κλάσης και δέχεται τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να δώσουμε αρχικές τιμές σε όλα τα στοιχεία του χρυσόψαρ. Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε πως ορίζουμε την κλάση χρυσόψαρων, η οποία αναπαριστά ένα φιλικό χρυσόψαρο. Το χρυσόψαρο έχει μήκος και βάρος, τα οποία είναι τα δύο στοιχεία του χρυσόψαρου, τα οποία ορίζουμε ως private, ούτως ώστε ο μόνος που θα μπορεί να τα αλλάξει είναι το χρυσόψαρο στο οποίο ανήκουν οι δύο μεταβλητές. Και η δημόσια συνάρτηση χρυσόψαρων, στην οποία δίνουμε το αρχικό μήκος και το αρχικό βάρος του χρυσόψαρου, μας επιτρέπει να δημιουργούμε χρυσόψαρο. Με το private εννοούμε ότι τα στοιχεία του χρυσόψαρου μήκος και βάρος είναι προσβάσιμα μόνο από το συγκεκριμένο αντικείμενο στο οποίο ανήκουν. Με το public εννοούμε ότι η συνάρτηση χρυσόψαρων είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε άλλο σημείο του προγράμματος μας. Πέστε τώρα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε το πρώτο μας χρυσόψαρο, το οποίο και θα ονομάσουμε Φώτη. Αυτόν το κάνουμε γράφοντας τον τύπο της μεταβλητής, που είναι χρυσόψαρο, το όνομα της μεταβλητής που θα είναι Φώτης, και εδώ μέσα στην παρένθεση δίνουμε το αρχικό μήκος και βάρος που έχει ο Φώτης, δηλαδή 40 και 90. Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ακόμα ένα χρυσόψαρο, την Άννα, θα γράφαμε τον τύπο της μεταβλητής, μετά κενό, το όνομα της μεταβλητής που θα είναι Άννα, και εδώ μέσα σε παρένθεσεις το μήκος της και το βάρος της, χωρισμένες με γόμα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι 45 και 80. Έχουμε δημιουργήσει τώρα τα χρυσόψαρα μας, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε με κάποιον τρόπο τα στοιχεία που έχουν μέσα, είτε να τα μεγαλώσουμε είτε να μας δώσουν κάποιο αποτέλεσμα τα ίδια πίσω. Οπότε τώρα θα δούμε πώς δημιουργούμε άλλες μεθόδους στο χρυσόψαρο μας.
Για τα επόμενα παραδείγματα θα χρειαστούμε ακόμα μια αρχική μεταβλητή αρχικών στοιχείων, το οποίο θα ονομάσουμε όλα φύλλα, που θα είναι όλα τα φύλλα που έχει φάει το χρυσόψαρο μέχρι τώρα. Και μέσα στο constructor μας θα γράψουμε ότι όλα τα φύλλα στην αρχή είναι 0. Έπειτα, για να αλλάξουμε αυτήν την μεταβλητή, θα δημιουργήσουμε μια μέθοδο που θα την ονομάσουμε ταΐζω, το οποίο θα ταΐζει το χρυσόψαρο μας. Και θα δίνουμε μια μεταβλητή ακέραιου τύπου που θα δείχνει το πόσα φύλλα θα δώσουμε τώρα στο χρυσό ψάρο μας. Και δεν επιστρέφει κάποια τιμή πίσω, οπότε έχει τύπον επιστροφής void. Μέσα στο κυρίως μέρος της συνάρτησης μας γράφουμε ότι όλα τα φύλλα που έχει φάει το χρυσό ψάρο θα είναι ίσον με όλα τα φύλλα που υπήρχαν πριν, συν τα φύλλα που τις δίνουμε να φάει τώρα, και θα αλλάξουν το μήκος και το βάρος σύμφωνα με δύο συναρτήσεις που ορίζουν το πώς μεγαλώνει το χρυσό ψάρο μας. Οπότε τώρα μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με το χρυσό ψάρο μας και να το κάνουμε να μεγαλώσει. Αλλά δεν μπορεί το ίδιο να μας δώσει κάποιον ένα αποτέλεσμα πίσω ακόμη. Φυσικά όλα τα χρυσό ψάρα, όταν μεγαλώσουν αρκετά, μπορούν να ξεκινήσουν να βγάζουν μεγάλες μπουμπουλήθρες. Αλλά για να το κάνουν αυτόν, πρέπει να έχουν βάρος μεγαλύτερο από 100. Και σε αυτήν την περίπτωση μας επιστρέφουν μια μπουμπουλήθρα η οποία έχει διάμετρο ίση με το βάρος της δια 10. Οπότε θα ορίσουμε τη συνάρτηση μπουμπουλήθρα η οποία θα μας επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό ίση με την ακέραια διαίρεση του βάρους της δια 10 άμα το βάρος είναι μεγαλύτερο ίσον 100 ή διαφορετικά θα μας επιστρέφει 0 όταν το βάρος είναι μικρότερο 100. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρυσόψαρα μέσα στο πρόγραμμα μας. Θα ξεκινήσουμε ορίζοντας το φώτιν για ακόμα μια φορά, γράφοντας τον τύπο του που είναι χρυσόψαρο, μετά το όνομα του και μέσα σε παρενθέσεις το αρχικό του μήκος και βάρος. Και τώρα έχουμε ένα χρυσόψαρο, το οποίο έχει μήκος 40, βάρος 90 και δεν έχει φάει ούτε ένα φύλλο. Έπειτα, για να καλέσουμε τη συνάρτηση μπουλμπουρίθρα πάνω στο φώτιν, πρέπει να γράψουμε το όνομα του, μετά τελεία, και μετά το όνομα της συνάρτησης, δηλαδή μπουλμπουλήθρα. Όταν καλέσουμε τη συνάρτηση μπουλμπουλήθρα μόνο στο φώτι, θα μας επιστρέψει το αποτέλεσμα 0 και θα το τυπώσουμε στην κονσόλα, επειδή το βάρος του φώτι είναι ίσο με το αρχικό του βάρος, που είναι 90. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να παράξει ακόμα μπουλμπουλήθρες. Στη συνέχεια, θα ταΐσουμε το φώτι 10 φύλλα και θα αυξηθούν τα φύλλα που έχει φάει σε 10. Το βάρος του θα γίνει 95 και το μήκος του 41. Για να καλέσουμε τη συνάρτηση ταΐζω πάνω στο φώτιν και να τον ταΐσουμε φύλλα, πρέπει να το κάνουμε γράφοντας το όνομα της μεταβλητής που είναι φώτις, τελεία, και μετά το όνομα της συνάρτησης και μέσα σε παρενθέσεις να δώσουμε το αριθμό των φύλλων που θα φάει ο φώτις. Σε αυτήν την περίπτωση 10. Αφού φάει τα 10 φύλλα, θα έχει φάει 10 φύλλα, προφανώς, θα έχει βάρος 95 και μήκος 41. Έπειτα θα ξανακαλέσουμε τη συνάρτηση μπουρμπουλήθρα και θα μας ξαναεπιστρέψει 0 γιατί το βάρος δεν έχει ξεπεράσει το 100. Οπότε θα χρειαστεί να ταΐσουμε το φώτιν άλλα 20 φύλλα για να γίνει το βάρος του 105 και έπειτα μπορούμε να ξανακαλέσουμε πάνω του τη συνάρτηση μπουρμπουλήθρα που θα μας δημιουργήσει μια μπουρμπουλήθρα με μήκος 10 και μετά μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη συνάρτηση μπουρμπουλήθρα και αφού δεν υπάρχει κάτι τον οποίο να άλλαξε το μήκος και το βάρος του φώτη, θα μας ξαναεπιστρέψει το αποτέλεσμα 10. Γιατί το βάρος εξακολουθεί να είναι 105. Αυτά ήταν και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε. Για αυτήν την εβδομάδα δεν έχουμε επιπλέον ασκήσεις στο διαγωνισμό μας, αλλά μπορείτε να βρείτε όλες τις ασκήσεις που έχουμε βάλει μέχρι τώρα στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο για να απαντήσουμε ερωτήσεις σχετικά με όλα τα μαθήματα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.